και Γκρέσαμ με το νούμερο 55 της ΑΕΚ στο Τζάμπολ για την πρώτη κατοχή στο σημερινό παιχνίδι, η οποία θα πάει στην ΑΕΚ. Ο Σνάιντερ στο κατέβασμα της μπάλας, τέταρτη αγωνιστική, Τσοπά Μπάσκετ Λιγκ, Πετρολίνα ΑΕΚ και Ραυνός. Σνάιντερ για τρεις από τις 45 μοίρες στο σίδερο, χωρίς σκορ το παιχνίδι μας μετά από 1 λεπτό και 13 δευτερόλεπτα συμπλούμενα. Κουλουμπαλί κοντά στο καλάθι, ωραία η προσποίηση και ανοίγει το σκορ. 0-2. Κλέψιμο για τον Κεραυνό. Ο Σάιμον Μιχαήλ έδωσε στον Μπέρνς, αυτός πάει μέχρι τέλους, καλάθι και φάουλ με τον Ανδρέα Σιζόπουλο να μην μπορεί να σταματήσει τον Τζέσι Μπέρνς. Το drive με το δεξί, τρίπος εκεί στην άμυνα της ΑΕΚ και πέτυχε το 0-7. Πρώτο καλάθι για την ΑΕΚ και με φάουλ μάλιστα. Στα η μπάλα ο Μαντοβάνης στη weak side. Η μπάλα πάει στον Παντελή, αυτό στον Χαντ. Στο τέλος των 24, Χριστοδούλου, καλάθι τριών πόντων. Για τον Κεραυνό είναι ο Αμπέλ, ο οποίος δεν έκανε γρήγορα τα δύο φάουλ. Δύο φάουλ για την ΑΕΚ και ο Γκρέσαμ. Κλέψιμο για τον Κεραυνό. Ένα το λάθος η ΑΕΚ. Ρόμπιτσον πήγε για το κάρφωμα. Τον σταμάτησε όμως πάνω στο καλάθι ο Τζέσι Χαντ. Ξεφεύγει ωραία από τον Σνάιντερ με τη βοήθεια του Μαραγκού. Τίγκας έδωσε στον Ρόμπιτσον, αυτό στον Μαραγκό, εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας. Σνάιντερ από τη γωνία για τρεις. Δεν θα το βάλει το καλάθι, θα κλέψει όμως την μπάλα ο Τάιους, ο οποίος επέλεξε να πάει στο drive και να αφήσει την μπάλα στο διχτάκι για το 16-24. Σκληρή άμυνα από τον Τάιους. Έδωσε στον Μαραγκό με αντίπαλο τον Μανολόπουλο. Οι δύο κυπριοποιημένοι οι διεθνείς. Έβαλε το καλάθι ο Μαραγκός. Θα πάρει κάποια λεπτά περισσότερα. Κορονίδης για τρεις. Μέσα το καλάθι τριών πόντων από τον Άρη Κορονίδη. Κορονίδης. Ελλαδί την πατέρα ο Κορονίδης. Αλλά μικρός έπαιζε στον Αποέλ και στον Κεραυνό. Πριν πάει στην Ελλάδα. Με 3-4 έχασα και το μέτρημα να πηδήσει. Ο Χαντ πήρε τους δύο πόντους για την ομάδα του. Χριστοδούλου θα πάει στο καλάθι. Θα στοχίσει επιθετικό rebound από τον ίδιο και καλάθι. Σνάιντερ στην επαναφορά. Βγαίνουν από τα screen οι παίχτες. Ο Κορονίδης δίνει στο Σιζόπουλο. Ελευθερώνεται πάρα πολύ ωραία για τρεις. Ο αρχηγός της ΑΕΚ. Άστοχος. Το επιθετικό rebound δεν θα προλάβει η ΑΕΚ να κάνει δεύτερο shoot. Σιζόπουλος απογοητευμένος. Είχε το ελεύθερο σούτ για τρεις, το έχει το σούτ ο Ανδρέας Σιζόπουλος, δεν το βάλε όμως και έτσι. Το τέλος του ημιχρόνου βρίσκει τον Κεραυνό μπροστά με 31-27 στο Κίτιον. Η μπάλα κατέληξε στο Τάιους, αυτός βρήκε τον Χαντ, εξαιρετική ασίστ από τον Τάιους, η πρώτη του στον Τζέσι Χαντ που φτάνει τους 9 πόντους και έχει και 6 rebound. Το επιθετικό rebound το πήρε ο Παντελή. Χαντ κοντά στο καλάθι, ισοφαρίζει. 31-31. Έχει 2 τάπες, 7 rebound και 11 πόντους. Στο κάρφωμα από τον Γκρέσαμ που βάζει μπροστά στο σκορ την ΑΕΚ. 33-31. Το λάθος γίνεται. Κλέψιμο από την ΑΕΚ που τρέχει στο fast break. Χριστοδούλου το κάρφωμα. Στο συν 6. Κύλησε προς την κάμερα της Cita Vision και πήγε στην κατοχή του Κεραυνού. Ρόμπιτσον. Για 3 ο Στυλιανού. Μέσα και αυτό. Σνάιντερ. Θα βάλει το καλάθι ο Κουέντιν Σνάιντερ. Βέβαια μην ξεχνάμε ότι μπήκε στην ομάδα της ΑΕΚ πριν από λίγες μέρες. Έτσι έχει ακόμη χρόνο. Εδώ δίνει ασίστ ο Κουέντιν Σνάιντερ στον Τζέσι Χαντ, ο οποίος είναι καλός. Ο Τζέσι Χαντ κατεβάζει το rebound για ΑΕΚ. Σιζόπουλος που τρέχει, κοιτάζει επιλογές. Δίνει στον Μαντοβάνη που βγάζει στη weak side ο Τάιους για τρεις από τη γωνία. Στο σίδερο η ΑΕΚ έχει καταστρέψει τα καλάθια σήμερα. 2 στα 18 τρίποντα. Μέσα στο γήπεδο της Στυλιανού. Ένα ωραίο drive ελευθερώθηκε και πέτυχε τους δύο πόντους. 44-41. 8 πόντους έβαλε η ΑΕΚ στην πρώτη περίοδο, 8 έβαλε ο Κεραυνός στην τρίτη. Σνάιντερ. Στον Χαντ, πάει προς το καλάθι. Ωραίο drive και από τον Τζέσι Χαντ. Ρόμπιτσον πάει προς το καλάθι. Δεν μπορεί, πέφτει κάτω στο παρκέ. Μπέρντ στο επιθετικό rebound και σκοράρει. Στυλιανού, ζητάει πικ, θα πάει στο drive με αντίπαλο τον Μαντοβάνη. Θα στοχίσει. Καλάθι και φάουλ, Ανδρέας Σιζόπουλος.
βρίσκει δύο εδώ. Βγάζει στη weak side η πάσα στον Παντελή. Το shoot του Τάιους για τρεις. Εύστοχος. Γίνεται το λάθος όμως ο Σνάιντερ. Αφήνει στο Χριστοδούλου για το κερασάκι στην τούρτα. Με ένα απλό lay-up. Παρ' όλα αυτά θα το χρήσουμε ως κερασάκι στην τούρτα. Διότι το 65-47 θα είναι και το τελικό σκορ του αγώνα. Ο Κεραυνός έβαλε μόλις 8 πόντους στην τέταρτη και στην τρίτη περίοδο. 16 πόντους μόλις ο Κεραυνός στο δεύτερο ημίχρονο. Η ΑΕΚ έβαλε 21 στην τέταρτη περίοδο, συγγνώμη. Και το 42-39 της τρίτης περίοδου έγινε 65-47.